Είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Καρδίτσα, στο πολύ όμορφο νεοχώρι της Καρδίτσας, την συνάντηση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός. Στο στούντιο μας στην Καρδίτσα καλωσορίζουμε την Γενική Γραμματέα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, την κυρία Γούλα Ντόντου. Καλώς ήρθατε, κυρία Γούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι ήταν ένα κοπιαστικό διάστημα το προηγούμενο για να οργανώσετε αυτή την συνάντηση. Πόσα χρόνια μετρά η Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Θεσσαλών? Είναι το 6ο ετήσιο συνέδριο αντάμωμά της και είναι 6 τα χρόνια της. Ναι, έγινε ένα χρόνο πριν και ναι, είναι πολύ, πολύ καινούργια συνομοσπονδία παγκόσμια. Πώς γεννήθηκε? Ποιοι συναντηθήκατε και γεννήθηκε αυτή η συνομοσπονδία? Ξέρετε τι, ήταν μια επιθυμία ομογενών και βρέθηκε ένας εδώ πιο βλέπουμε πλάνα, από όλους. Εδώ βλέπουμε πλάνα από τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου, έτσι. Ναι, ναι, από το, ναι. Από το ξενοδοχείο που σας φιλοξένησε. Ναι, ναι, είναι κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ναι. Είναι για πείτε λοιπόν πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ο προηγούμενος πρόεδρος. Ναι. Ξεκίνησε από την ιδέα ότι και οι Θεσσαλοί πρέπει να κάνουν κάποια παγκόσμια ένωση. Όπως έχουν οι Κρήτες, όπως έχουν οι Ηπειρώτες. Και να πούμε και κάτι τώρα. Ναι. Έχουμε κλεκτούς Θεσσαλούς παντού σπαρμένους στον κόσμο, έτσι. Πολλούς, πολλούς. Εξαιρετικούς. Πάρα πολλούς. Και στον επιχειρηματικό τομέα και στον επιστημονικό τομέα. Και σε όλους τους τομείς της ζωής και στον καλλιτεχνικό τομέα. Έτσι. Ναι, ναι. Μα κοιτάξτε, αν αρχίσουμε τώρα να τους μνημονεύουμε στην Καρδίτσα που είστε, είναι ο Χρήστος Σπύρου που είναι και επιχειρηματικά και πολιτικά πολύ δραστήριος και δυνατός. Επιφανές της άτομο, ναι. Πολλοί άνθρωποι, στο τώρα μην λέμε για... Αμερικής, ναι, έτσι, ναι. Μιλάμε για έναν-έναν. Ναι. Είναι πάρα πολύ είναι οι πολύ, ναι, ναι, ναι. Τι συζητήσατε στο διήμερο αυτό, Σάββατο και Κυριακή? Ξέρετε, αυτό προκύπτει από το πρόγραμμά μας βέβαια. Mm-hmm. Το βασικό θέμα ήταν πάνω στην επιχειρηματικότητα. Η επιβίωση της θεσσαλικής επιχειρηματικότητας στην περίοδο της κρίσης. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα, ένα καινούριο θέμα που μπαίνει, που πέφτει μέσα στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία, το οποίο έχει δεδομένα, έχει παρόν, και έχει πολύ μεγαλύτερο μέλλον όταν αναπτύξουμε, δουλέψουμε και αναπτύξουμε τη συνεργασία μας σαν Θεσσαλία από τη Θεσσαλία με όλους τους ομογενείς, οι οποίοι, ξέρετε, έχουν ένα γνώμονα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Θέλουμε να μας ακούσετε. Θέλουμε την Ελλάδα. Θέλουν την Ελλάδα κοινωνό τους, θέλουν την Ελλάδα να είναι η μάνα που τους ακούει. Και αυτοί έχουν το όραμα ότι ό,τι έχουμε αποκτήσει από τη ζωή μας, να το φέρουμε στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ένας γνώμονας, ξέρετε, που δίνει πάρα πολύ συνέχεια σε οποιαδήποτε σκέψη Έλληνα, Θεσσαλού, είτε στη Θεσσαλία, είτε στο παγκόσμιο κάδρο ζει. Έχουν παράπονα από τους θεσμούς ότι δεν τους ακούν? Ναι, ναι. Και το είπανε αυτό στο συνέδριο. Ξέρετε, να πάρουμε πρώτα από το θέμα της συμπεριφοράς και της συνέπειας. Αυτό το έθιξαν πολύ. Επίσης, μετά είναι τα θεσμικά μέτρα, τα οποία δεν εξαρτώνται από το κάθε άτομο πώς θα συμπεριφερθεί και κατά πόσο θα είναι συνεπής στις συναλλαγές του και στην επικοινωνία με τους ομογενείς, αλλά είναι τα θεσμικά μέτρα τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ και τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να προσαρμοστούν προς το διεθνές κάδρο, ώστε να υπάρχει κάποια ομοιομορφία στις υπολοιπόμαστε, διαδικασίες. Λέτε. Ορίστε. Υπολοιπόμαστε, λέτε. Ναι. Αυτό το είπανε, το είπανε κατά κόρον οι ομογενείς, γιατί μιλήσανε ομογενείς επιχειρηματίες από Αμερική, από Ευρώπη, από Αυστραλία και όλοι συγκλίνουν σε αυτό το θέμα. Γιατί? Θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο το να έχουμε καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπούν πολλαπλάσια την Ελλάδα, γιατί ακριβώς τους λείπει, γιατί, να το πω πολύ απλά, να εκμεταλλευτούμε το συναίσθημά τους.
Ξέρετε, δεν είναι απλό συνέστημα. Το λέω αγοραία. Η πατρίδα τους. Έτσι. Είναι ο τόπος τους που γεννήθηκαν. Σου λένε όπου και να πάνε. Ναι, αλλά αυτό αντί να το εκμεταλλευτούμε, πάμε να το αποδομήσουμε, λέτε. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν πάμε. Όχι, ας μην την πούμε αυτή τη λέξη. Εγώ γιατί... το λέω αγοραία για να συνεννοούμαστε, για να καταλάβουμε τι λέμε. Ότι αντί να κοιτάξουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον έχουμε ευχαριστημένο για να κάνει πολλαπλάσια για την Ελλάδα, τον δυσαρεστούμε συνήθως. Ίσως δεν το κάνουμε ενσυνείδητα. Κάποτε μάλιστα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει στον ομογενή να φερόμαστε με έναν τρόπο που πρέπει να φερόμαστε για να τον έχουμε δίπλα μας. Έχετε ζήσει χρόνια στην Γαλλία, τώρα είστε μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος ή είστε οριστικά στην Ελλάδα? Όχι, ζω οριστικά στην Ελλάδα. Ωραία. Αλλά ωραία. Έχω λόγους που ταξιδεύω, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Έχω χρόνια, αλλά έχω διαρκώς σχέσεις με το εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική. Ναι. Έχει αλλάξει λίγο η εικόνα του Έλληνα μετά την κακοποίηση της εικόνας που υπέστημεν όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην κορύφωση της κρίσης δηλαδή. Ναι. Νιώθετε ότι κάτι αλλάζει στην εικόνα του Έλληνα? Νομίζω ναι. Αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι έχουν γίνει λάθη ανεξάρτητα από τη θέλησή του, αλλά γίνονται και λάθη με τη θέλησή του. Οπότε σε αυτό πρέπει να βρεθεί ένας γνώμονας, ώστε και η πολιτεία και ο πολίτης να συγκλίνουν σε μία συμπεριφορά νομοθετημένων ρυθμίσεων και συμπεριφορά συναλλαγής του κάθε ενός μας, τέτοιες που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς κόσμου, όλου του κόσμου, του διεθνούς κάδρου. Είπατε πως είστε φρέσκια συνομοσπονδία. Εμείς ευχόμαστε να μεγαλώσετε. Ναι, είμαστε, ναι. Όχι να μεγαλώσετε σε χρόνια μόνο, αλλά να διευρυνθεί, να αποκτήσετε περισσότερα και αξιόλογα μέλη. Δεν υπάρχουν βαθμίδες στο πόσο αξιόλογος είναι κάποιος. Και αν είπαμε ότι έχει κάποιους επιφανείς, είναι γιατί κάποιοι κάνουν το κάτι παραπάνω και ξεχωρίζουν. Όλοι όσοι είναι έξω, την ανάγκη της ίδιας αγκαλιάς έχουν. Ναι. Μακάρι να γίνει μεγάλη αγκαλιά για όλους τους Θεσσαλούς που είναι σπαρμένοι στα σημεία του ορίζοντα. Είναι σας ευχαριστούμε, κυρία Γούλα. Είναι πολύ ωραία ευχή. Να είστε καλά, είστε επανειδήν.